καλέσω τον κύριο Δήμαρχο Λαμίας να πάρει κάποιο μαγνό, όσο πρόκειται να καλέσω, και να ανακοινώσουμε το όνομα του επιτυχόντου. Να πω μόνο ότι το σύν στον άνθρωπο είναι πλέον συνώνυμο με το σύν στην ανθρωπιά, σύν στην αλληλεγγύη και επιτρέψτε μου να πω πλέον σύν στη Λαμία. Είμαστε υπερήφανοι για αυτή την οργάνωση, για αυτό το σύλλογο και για αυτά που έχει επιτύχει όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ορίστε. Λοιπόν, ο τυχερός αριθμός είναι 2397 Θήμιος Στεφανής. 2397 Θήμιος Στεφανής. Ναι, γεια σας. Τον κύριο Στεφανή. Σας παίρνω από το ξενοδοχείο Σαμαράς. Είμαι η κυρία Τσιγκόλη, συμβολιογράφος, και μόλις πριν από λίγο σας κληρώσαμε για, για το αυτοκίνητο. Το έχετε κερδίσει, το Opel. Το έχετε κερδίσει, καλοτάξιδο, καλοτάξιδο. Ο σύλλογος σύν στον άνθρωπο. Ναι, να αρχίσετε από εδώ να το παραλάβετε. Γεια σου, Θήμιο! Μπράβο! Αλλά θα σας πράγμα και το νούμερο. Είσαι δυνατός. Είναι πουλής όπως πάντα. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήρια. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λάκη. Τι καλείς. Ανέλπιστο, ανέλπιστο. Ανέλπιστο πραγματικά. Να είστε καλά. Το Opel του Άνταμ, το οποίο είναι ένα φανταξιό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Πρέπει να σου πω ότι το λαχνό τον τράβηξε η γυναίκα μου. Επειδή εγώ έχω αυτοκίνητο και αυτή δεν έχει, το αυτοκίνητο ανοίξει την ίδια. Ναι, να μας τα πείτε. Οπότε πρέπει η μεγάλη τυχερή να επέρασε. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στην πρόεδρο του Συλλόγου, στα μέλη του Συλλόγου όλα, και εύχομαι ο Θεός να ευωδώνει πάντα το έργο του, το οποίο είναι θεάρεστο βέβαια. Να είναι καλότυχο, καλοτάξιδο. Πάλι χρόνια πολλά και καλές γιορτές σε όλους. Να φιλήσω την πρόεδρο που είναι και πολύ φίλη μου και πολύ ασπάζομαι αυτά που λέει ο άντρας μου τώρα. Και το έργο του. Πάρε το κλειδάκι. Πάρε το κλειδάκι σου τώρα και μην το πέσεις. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, και εγώ και η οικογένειά μου, είμαστε δίπλα στο σύν στον άνθρωπο να προσφέρουμε τα δώρα ψυχής για τους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη χαρά απόψε, γιατί συμμετείχα στην ολοκλήρωση μιας διαδικασίας ανθρωπιάς, μιας διαδικασίας αλληλεγγύης, μιας διαδικασίας που πολύ καλά ξέρει να κάνει όλα αυτά τα χρόνια το σύν στον άνθρωπο, η πρόεδρός του, Μέρη Δούμα, και προσφέροντας στον κόσμο που έχει ανάγκη πάρα πολλά πράγματα. Το σύν στον άνθρωπο έχει καθιερωθεί στην πόλη μας σαν ένα σύλλογος ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στην τοπική κοινωνία, και εκφράζοντας αυτή την κοινωνία των πολιτών ως δήμαρχος αυτής της πόλης, θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όπως επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω και στο Γιάννη τον Τουλάκη, ο οποίος και φέτος μας έδωσε αυτό το όμορφο αυτοκίνητο για να το χαρεί ένας συμπολίτης μας μέσα από τη διαδικασία της κλήρωσης που πριν λίγο ολοκληρώσαμε. Θέλω να ευχηθώ σε όλες και σε όλους να έχουν καλές γιορτές, και στην πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΝ στον άνθρωπο να έχουν την ίδια δύναμη, το ίδιο κουράγιο, να μας γεμίζουν όμορφα συναισθήματα, να μας γεμίζουν ανθρωπιά, να μας γεμίζουν με αυτή τη διάθεση της ψυχής να προσφέρουν στους συμπολίτες μας. Ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη είναι κάποια από τα στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο, να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας, να βοηθήσουν εμάς τους ίδιους, να μπορέσουμε να βγούμε μέσα από την ανθρωπιστική αυτή κρίση νικητές. Θέλω να ευχηθώ σε όλες τις εθελόντριες κυρίες, σε όλους όσους βοήθησαν, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην κυρία Μέρη Δούμα, να είναι πάντα δυνατές για να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε αυτό το δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει. Επ' αφορμή εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Συλλόγου Σύν στον Άνθρωπο, έχω
αναφέρει και στο παρελθόν ότι η προσφορά του συλλόγου αυτού είναι πολύ σήμαντη. Καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα σε όλους και συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για την προσπάθεια του συλλόγου Συν στον Άνθρωπο. Θερμά ευχαριστήρια για όλο τον κόσμο που μας συμπαραστάθηκε, για το χορηγό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ντουλάκη, την κυρία Κροντιρά για το γούρι της χρονιάς φέτος που έφτιαξε, το γούρι αγάπης που έφτιαξε για το σύλλογο Συν στον Άνθρωπο και όλους τους εμπόρους που συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Τον κόσμο που στήριξε την μεγάλη φιλανθρωπική μας αγορά και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Υγεία και αγάπη και αλληλεγγύη.